Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό intermission θα δείτε πώς ξεσαλώνουν οι συνταξιούχοι πράκτορες της CIA. Ένα ξεσάλωμα που θα περιέχει πολύ πιστολίδι και έχει τον τίτλο Red 2. Το Red 2 είναι μια κωμωδία δράσης και αποτελεί την συνέχεια της ταινίας του 2010 με τίτλο Red, η οποία ήταν εμπνευσμένη από το ομώνυμο κόμικ που κυκλοφόρησε σε περιορισμένη έκδοση από την DC Comics. Τον Ιανουάριο του 2011, η Summit Entertainment, λόγω της οικονομικής επιτυχίας της ταινίας, που ξεπέρασε ακόμη και τις προσδοκίες του παραγωγού Lorenzo Di Bonaventura, επαναπροσέλαβε τους συγγραφείς John και Eric Heber να γράψουν το sequel του Red, το οποίο θα είχε τίτλο Red 2. Έτσι, σε αυτή τη δεύτερη ταινία, έχουμε την επανένωση της ομάδας των συνταξιούχων της CIA, αλλά αυτή τη φορά στο σκηνικό προστίθενται και κάποιοι άλλοι φίλοι από το παρελθόν. Τον Αύγουστο του 2012 ανακοινώθηκε ότι το Red 2 θα ξεκινούσε τα γυρίσματα αρχές Σεπτεμβρίου στο Μόντρεαλ. Η επιλογή της πόλης έγινε με βασικό κριτήριο την πίστωση του 25% των φόρων που προσφέρθηκαν από την επαρχία του Κεμπέκ, βλέπετε τα οικονομικά πάντα παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, αλλά και λόγω της ομοιότητάς του με ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς σκηνές της ταινίας περιλαμβάνουν το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Μόσχα. Αμέσως μετά τα γυρίσματα στο Μόντρεαλ, η παραγωγή γύρισε στην Ευρώπη, Παρίσι και Λονδίνο, παρά το ότι κάποιες σκηνές που αφορούσαν την πρωτεύουσα της Αγγλίας είχαν ήδη κινηματογραφηθεί στο Μόντρεαλ. Στο Red 2 συναντάμε τους ίδιους σεναριογράφους, όπως σας είπα, αλλά διαφορετικό σκηνοθέτη. Αυτή τη φορά την μπαγκέτα κρατάει ο Ντίν Πάρισοθ, σκηνοθέτης της επιτυχημένης sci-fi παροδίας Galaxy Quest, ο οποίος καλείται να ενορχιστρώσει μια ομάδα πολλών αστέρων. Στο ρόλο του κακού βρίσκεται ο Άντονι Χόπκινς, ενώ στο ήδη σημαντικότατο cast προσθέθηκαν η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Νίλ Μακδόναχιου, Ντέιβιντ Θιούλις. Μόλις ο πρώην πράκτορας Φρανκ Μόζες, τον οποίο υποδίεται ο Μπρους Γουίλις, μαθαίνει ότι ο συνεργάτης του Μάρβιν, ο Τζον Μάλκοβιτς, έχει σκοτωθεί, πηγαίνει με την αγαπημένη του Σάρα, τη Μέρι Λουίς Πάρκερ, στην κηδεία και χωρίς να το καταλάβει, βρίσκεται μπλεγμένος, καθώς μια σειρά από δολοφόνους, τρομοκράτες και κυβερνητικούς θα προσπαθήσουν να τους εξολοθρεύσουν. Στο πλευρό τους θα τρέξει πια άλλη από την καλή τους φίλη Βικτόρια, την Έλεν Μίρεν, η οποία είναι πάντα γλυκύτατη, ακόμη και όταν εξολοθρεύει τους αντιπάλους τους και φυσικά είναι άσωστη σκοποβολή. Η όλη κατάσταση δημιουργεί ένα απολαυστικό παιχνίδι κατασκόπων, το οποίο ταξιδεύει τους πρωταγωνιστές σε Παρίσι, Λονδίνο και Μόσχα. Εκεί όπου θα διασταυρωθούν με την Κάτια, την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ένα ηλεκτρισμένο φλερτ του Μπρους Γουίλις από το παρελθόν, και με τον Μπέιλι, τον Άντονι Χόπκινς, έναν ιδιοφυή επιστήμονα και παλιό συνεργάτη του Φρανκ. Η φοβερή παρέα του Ρεντ επιστρέφει με ακόμα μεγαλύτερα κέφια και μας περιμένει στις αίθουσες. Γεια και χαρά σας. What are you doing here? I need you. Look, I'm retired, okay? You haven't killed anybody in months. That's a positive thing. They're coming. I can feel it. 96 hours ago, somebody said you and I took part in an operation called Nightshade. At the height of the Cold War, a Megaton device was smuggled into Moscow piece by piece and then reassembled. The scientist was Edward Bailey. He's in an asylum for the criminally insane. Frank Moses, my dear fellow. Why are you so old? You've been locked up here for 32 years. Come on, Frank, you're gonna be kidding me, yeah? Come on, put him up. 11 million people are gonna lose their lives if you don't help me. Is there any way you could tell us where the bomb is? I invented it. That's not good. MI6 has just given me a contract to kill you. Apparently you're number one on Interpol's most wanted. What did you say? It's important to enjoy life while you still can. They're sending an old friend of yours as well. He's the best contract killer in the world. We need help. Hello, Frank. Who is she? Trouble. How are things? Yeah, Frank, how are things? What happens in the Kremlin stays in the Kremlin. You gave her a gun. She had no idea what to do with this. I know exactly what to do with it. No! Pull the trigger! It'll be like the old days, Frank. I hate her so much. You're dead, man, Moses. I ain't dead yet. I never heard of you. Must be a little bit before my time. Well, you've heard of me now. Saving the world! Nostrovia! Nostrovia! Будем до